Ετοιμότητα και ελέγχου ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με εγκύκλειό του προς τις αγγελικές αρχές με στόχο να αποτραπούν οι πυρκαγιές και να προστατευτεί το περιβάλλον. Στην εγκύκλειο δίνονται οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή κινδύνου δασικών και αγροτικών πυρκαγιών, τονίζοντας στην ανάγκη εντατικοποίηση των ελέγχων και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης. Λάβαμε το έγγραφο του εισαγγελέα Ηρακλείου, ο οποίος μας διαβάζει μια εγκύκλειο του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μας ζητάει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί και να επιλαμβανόμαστε σε όλες τις υποθέσεις δασικών αδικημάτων που διαπιστώνουμε στην Ήπεθρο. Θα παρακαλέσω να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί στα μέτρα πρόληψης για να προλαμβάνουμε το κακό. Είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει προκατασταλτικά, προληπτικά την κοινωνία μας να αποφύγουμε μεγάλες καταστροφές. Να θυμίσω ότι στο Μάτι κάποιος κύριος ήθελε να κάψει τα ξερόχορτά του και προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμα ξεκινήσει το πρόγραμμα δασού προστασίας, όπως δηλώνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, με τον ίδιο να εξηγεί τους λόγους. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση των υπηρεσιών της υπηρεσίας μας, όλων των δασικών υπηρεσιών δηλαδή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλά είναι και λόγω έλλειψη προσωπικού, φαντάζομαι, έτσι. Η έλλειψη προσωπικού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των δασικών υπηρεσιών στην Κρήτη. Αυτή την περίοδο έχουμε μόνο πρωινά περίπολα. Την ίδια ώρα το καμπανάκι του κινδύνου κρούν δημότες με φόντο τα ξερόχορτα και τα καθάριστα οικόπεδα, με τις εικόνες να είναι ακόμη πιο ανησυχητικές, μια ανάσα από σχολεία και παιδικές χαρές στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να τα καθαρίζουμε, να καθαριστούν όλα. Εγώ δεν αφήνω ούτε ένα φυλαράκι στο έξω από την πόρτα μου. Γιατί φοβόμαστε. Πρέπει να καθαριστούν και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Βρισκόμαστε σε πάρκο στην Κυπούπολη. Αυτός ο χώρος ήταν χώρος πρασίνου. Τώρα βλέπετε μόνο ξερόχορτα. Με τους δημότες πραγματικά να τρέμουν στο ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όλοι αδιαφορούν. Και, και οι πολίτες και ο Δήμος. Και εδώ αν δεν παρκέναν τα μάξα θα ήταν χόρτα γεμάτα. Ο Δήμος τον υποχρέωσε ποτέ ότι καθάρισε το και θα πληρώσει πρόστιμο αν δεν το καθαρίσει. Και αυτεπάγγελτα, σε περίπτωση που δεν ενδιαφέρει το Δημότης, θα πρέπει μετά από αυτοψία να καθαρίσει το οικόπεδο του Δημότη και να τον χρεώσει το ανάλογο ποσό. Για βροχή καταγγελιών προς τη Δημοτική Αστυνομία έκανε λόγο ο Μαρίνος Πατακός. Από τα 72 οικόπεδα που εντοπίστηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, τα 58 έχουν τακτοποιηθεί. Ένα κάθαρτο οικόπεδο αξιολογείται και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου η επικίνδυνοτητά του. Ένα τσιγάρο που ανάβουν είναι ο χώρος εδώ, μπορεί να ανάψουν τσιγάρο. Φύγει εδώ πέρα. Τρέχει η πυροσβεστική το βράδυ και τους φοίνικες που μπορεί να καούν και το σχολείο να πάρει φωτιά. Δηλαδή, κάποια στιγμή τι πρέπει να γίνει για να μας ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ λέω ότι ναι, και οι πολίτες θα διαφορούν, αλλά ο Δήμος πιο πολύ από όλους. Και τώρα που ερχόμουν εδώ από τη Γιώφυρο, είναι ένα του Δήμου και ένα πάρκο. Και είναι γεμάτο χόρτα ξερά, δεν φαίνεται καθόλου τα δέντρα από τα χόρτα. Όπως σημειώνουν με νόημα δημότες, ακαθάριστα παραμένουν και ορισμένα οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου. Δεν πρόκειται όμως μόνο για ιδιωτικά οικόπεδα. Έχουμε και άλλα οικόπεδα που ανήκουν σε εταιρείες, που ανήκουν σε δημόσιους οργανισμούς, που ανήκουν στο Δήμο.